Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σχεδόν διπλάσιο ποσό προβλέπει το νέο Fuel Pass που ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το ποσό της επιδότησης στα καύσιμα έως το τέλος Σεπτεμβρίου ανεβαίνει στα 80 ευρώ για τα αυτοκίνητα και στα 60 για τα δίκυκλα. Στα νησιά η επιδότηση αντίστοιχα αυξάνεται στα 100 ευρώ. Νωρίτερα οι αρμόδιοι υπουργοί εξειδίκευσαν τα ποσά για τους δικαιούχους. Σε διπλάσια επιδότηση στα καύσιμα αλλά και σε διεύρυνση των δικαιούχων του νέου Fuel Pass προχωρά η κυβέρνηση. Όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, για τους επόμενους τρεις μήνες, από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο, οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα λάβουν συνολικά επιδότηση 80 ευρώ από τα 45 ευρώ του πρώτου Fuel Pass, ενώ οι ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών θα λάβουν 60 ευρώ από τα 35 ευρώ σήμερα. Η επιδότηση για τα οχήματα στα νησιά ανέρχεται πλέον στα 100 ευρώ από τα 55 σήμερα. Αυτές οι πρωτοβουλίες έρχονται να ανακουφίσουν τους ασθενέστερους συμπολίτες μας, τη μεσαία τάξη, τον παραγωγικό ιστό, τον αγροτικό μας κόσμο, τον κόσμο του εμπορίου, και βέβαια έρχονται να προστεθούν σε όλα όσα έχουν ήδη προηγηθεί, στην κάλυψη των αυξήσεων στο ρεύμα, στην αναδρομική τους αποζημίωση. Παράλληλα, επεκτείνεται για τρεις ακόμα μήνες η απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης στα 0,15 ευρώ το λίτρο με ΦΠΑ. Εγώ είχα πάρει 35 ευρώ την προηγούμενη φορά. Φτάνει για να γεμίσω τη μηχανή μια μισή φορά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το εισοδηματικό όριο θα ανέρχεται πλέον στα 45.000 ευρώ από τα 30.000 ευρώ του πρώτου Fuel Pass. Επίσης, θα υπάρξει και παρέμβαση για τους αγρότες, καθώς επισπεύδεται η επιστροφή φόρου για το αγροτικό πετρέλαιο για τον Αύγουστο. Σαφή προειδοποίηση στην Τουρκία να μην θέσει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ζήτημα κυριαρχία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου στέλνει ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει, μιλώντας στο Capital, ότι σύμμαχοι και εταίροι δεν θα μπουν σε μια διανόητη συζήτηση για αλλαγή συνόρων. Αυστηρή προειδοποίηση απίφθινε ο Πρωθυπουργός προς την Τουρκία πως οποιαδήποτε αμφισβήτηση της εθνικής μας κυριαρχίας είναι αδιανόητη και καταδικαστέα εξ αρχής. Μιλώντας στο Capital και το διευθυντή του Σπύρο Δημητρέλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η συζήτηση για αλλαγή συνόρων δεν θα γίνει αποδεκτή από τους συμμάχους. Είναι αδιανόητο να συζητάει οποιοδήποτε για αλλαγή συνόρων. Άρα, οποιαδήποτε αμφισβήτηση της εθνικής μας κυριαρχίας με οποιαδήποτε δικαιολογία είναι παντελώς αδιανόητη και καταδικαστέα εξ αρχής. Είναι μια συζήτηση στην οποία κανείς ποτέ δεν πρόκειται καν να δεχτεί να κάνει. Δεν αναφέρομαι για την Ελλάδα, αναφέρομαι και για τους εταίρους μας. Η θέση της χώρας σήμερα είναι γεωπολιτικά ενισχυμένη. Η Άγκυρα πάντως δεν χάνει ευκαιρία να επιτεθεί στην Αθήνα και σε απόλυτο συντονισμό βρίσκονται τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Το πρωτοσέλιδο σήμερα της Γιάννης Αφάκ αποκαλεί τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κριζωτάκη, συνδέοντας το επώνυμό του με τη λέξη κρίση. Μάλιστα, παρουσιάζει ως πρόκληση τις επισκέψεις πολιτικών στα ελληνικά νησιά, σημειώνοντας ότι 6 Ιανουαρίου του 2018 Αλέξης Τσίπρας ως Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την Ψέρημο. Στις 29 του μηνός, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε το Αγαθονήσι. Και στις 3 Ιουνίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε επίσης την Ψέρημο. Χθες πραγματοποιήθηκε η 5η τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου με τους υπουργούς άμυνας, όπου συμφώνησαν στην ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι υπουργοί εξέφρασαν την ανησυχία τους και καταδίκασαν κάθε μονομερή ενέργεια που παραβιάζει την κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα και την εδαφική ακεραιότητα οποιασδήποτε χώρας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και τόνισαν ότι είναι απαραίτητο για όλες τις χώρες να σέβονται το διεθνές δίκαιο και τον χάρτη του ΟΗΕ, τη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας και όλες τις άλλες σχετικές συμφωνίες. Στα ίδια επιχειρήματα, ότι δεν έβλαψε τα παιδιά της, επιμένει η Ρούλα Πισμπυρίκου μέσα από το κελί της, ακόμη και μετά το πόρισμα για την Ήριδα και τη Μαλένα που δείχνουν ασφυκτικό θάνατο των παιδιών. Η αδερφή της Ρούλας Πισμπυρίκου, Δήμητρα, πήγε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση για να καταθέσει. Το κατόφλι της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης πέρασε σήμερα η αδερφή της Ρούλας Πισπυρίγκου, Δήμητρα, για να καταθέσει μετά το πόρισμα των ιατροδικαστών που δείχνει ασφυκτικό θάνατο της Μαλένας και της μικρής Ήριδας. Αν όντως το πόρισμα επιβεβαιώνεται σύμφωνα με τις πληροφορίες, τότε οι αστυνομικοί θα θέσουν συγκεκριμένα ερωτήματα. Αν όντως λέει ότι υπάρχει έγκλημα, το πρώτο ερώτημα είναι: εδώ έχουμε ένα έγκλημα. Ποιος σκότωσε το παιδί? Τα δύο μικρά παιδιά είχαν κοινή αιτία θανάτου και υπάρχουν σύμφωνα με το πόρισμα βάσιμες ενδείξεις πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Ο συνδυαστικός αποκλεισμός παθολογικών αιτιών θανάτου οδηγεί, σύμφωνα και πάλι με τη μεθοδολογία εργασίας, στο βίαιο μηχανισμό θανάτου. Από τη στιγμή που αναφέρονται σε ασφυξία
Με εξωτερικό παράγοντα, αυτό σημαίνει ότι αφορά σε ανθρωποκτονία. Η Ρούλα Πισπυρίγκου, πάντως, η οποία είναι προφυλακισμένη για τον θάνατο της Ζορτζίνας, μέσω του δικηγόρου της αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξή της στους θανάτους των παιδιών της. Δεν συμφωνεί με αυτή την άποψη. Η εικόνα που έχει είναι ότι τα παιδιά έχουν φύγει από παθολογικά αίτια, mm-hmm. από τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζαν και τα οποία αποτέλεσαν και τις αιτίες θανάτου που γράφτηκαν από τους ιατροδικαστές που τέλεσαν την νεκροψία νεκροτομή. Στοιχείο κλειδί στο μυστήριο του θανάτου της Ήρυδας ήταν το πανάκι το οποίο βρέθηκε στην κούνια της. Είναι ένα στοιχείο, ένα πιστήριο το οποίο η ίδια η πλευρά της κατηγορουμένης δια της αδερφής της προσήγαγε και παρέδωσε στις αρχές. Το πόρισμα, σε συνδυασμό με τις καταθέσεις που έχουν πάρει οι αστυνομικοί, θα παραδοθούν στην εισαγγελία μόλις ολοκληρωθεί ο σχηματισμός της δικογραφίας. Το έκτο κύμα της πανδημίας είναι εδώ, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι τα κρούσματα το επόμενο διάστημα μπορεί να φτάνουν και τις 25.000, ενώ την τελευταία εβδομάδα η αύξηση στις νοσηλίες είναι της τάξης του 20%. Εν τω μεταξύ, πληθαίνουν οι φωνές των επιστημόνων που ζητούν επαναφορά της χρήσης μάσκας σε εσωτερικούς χώρους, ενώ είναι πιθανόν στο τραπέζι να πέσει πρόταση για τέταρτη δόση σε όλους μέσα στο καλοκαίρι, όπως αποκάλυψε το Όπεν. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με την Πόπη Τσαπανίδου. Καλό απόγευμα σε όλους.